και νέα κινητοποίηση από τους αγρότες στη Μεσίνη με συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Εν μέσω πανδημίας, μετά από ένα χρόνο με διακοπές, lockdown, ανοίγματα, κλεισίματα και ατομικές ευθύνες να βαραίνουν μόνο τους πολίτες, ερχόμαστε εδώ να μας πάρουν σήμερα και τα χτήματα και τα σπίτια μας. Η κυβέρνηση και ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΚΑΠ δεν σέβεται ούτε την κρίση και την κατάσταση που ζούμε τώρα. Εν μέσω πανδημίας, ξένα φαντς παίρνουν τηλέφωνα παραγωγούς και τους καλούν σε άμεσους συμβιβασμούς προκειμένου να μην προβούν σε πληστηριασμούς. Εμείς συνεχίζουμε στο δρόμο που έχουμε γνωρίσει, στο δρόμο που μας φέρνει νίκες, στο δρόμο που φέρνει αποτελέσματα στον αγρότη. Η κατάσταση με τα δάνεια της πρώην Αγροτικής Τράπεζας στο επίκεντρο, με βασικό αίτημα να υπάρξει άμεσα μια ρύθμιση, την ώρα που κινδυνεύουν περιουσίες, με τα funds να έχουν αναλάβει δράση ασκώντας πιέσεις. Εδώ στα μισά λεφτά και τώρα οι άνθρωποι με τις αγωγές, με τα φτηνά προϊόντα, με όλα αυτά δεν μπορέσαν να δώσουν κάποιες δόσεις. Και γυρνάει τώρα και τους δει το κεφάλαιο που αφήσανε, τους δει 60-70% του στόκου σαμπάνε. Δηλαδή ένα δάνειο των 40.000 τους ζητάνε 100.000. Πώς θα πληρώσει ο κόσμος με αυτές τις τιμές? Πέρυσι με την πατάτα είδατε τι έγινε. Εμείς ζητάμε το κράτος να σκύψει το κεφάλι στον αγρότη, να αφήσει το κεφάλαιο στον αγρότη, γιατί ο αγρότης είναι η πηγή ζωής της Ελλάδος, και να του δώσει για 15-20 χρόνια περιθώριο να μπορέσει να πληρώσει. Θα βρεθεί μια λύση σε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει, για να μην πάει κανένα χωράφι και κανένα σπίτι στα χέρια των φανς αυτών που είναι έτοιμοι να αρπάξουν την περιουσία των αγροτών. Εμείς θα συνεχίσουμε, δεν σταματάμε εδώ. Σήμερα είναι μια μορφή, μια κινητοποίηση, μια παράσταση διαμαρτυρίας εδώ. Θα αποφασίσει το διοικητικό μας συμβούλιο για περαιτέρω κινητοποίηση. Εμείς έχουμε ζητήσει απευθείας συνάντηση με τον Υπουργό και με τα συναρμόδια Υπουργεία, που όσοι εμπλέκονται εδώ περί δανείων. Από την άλλη, κρίσιμα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις χαμηλές τιμές και τα παιχνίδια με την πατάτα, με τις εισαγωγές που ήδη γίνονται και φυσικά με την κατάσταση γύρω από την ΠΟΠ Ελιά Καλαμών. Καταγγέλνουμε ακόμα και τις τιμές σε όλα τα προϊόντα, οι οποίες είναι κάτω από το κόστος παραγωγής. Μιλάμε ειδικά και για το ΠΟΠ της Ελιάς Καλαμών, η οποία είναι στα αζήτητα και πετιέται στα σκουπίδια. Μιλάμε και για την πατάτα, η οποία από ό,τι φαίνεται και λόγω των εισαγωγών που έχουν ήδη αρχίσει και γίνονται, για ανεξέλεκτες μιλάμε εισαγωγές, θα φανερώνει ότι η τιμή τους θα είναι πάλι στα τάρταρα για άλλη μια χρονιά. Και μέσα σε αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο, θα πρέπει οι αγρότες να ανταπεξέρχονται και στις υποχρεώσεις τους, όπως είναι και τα δάνειά τους.